Δύο καυτές υποθέσεις έχει να χειριστεί η αυτοδιοίκηση το επόμενο διάστημα. Η μία από αυτές αφορά το ενδεχόμενο και άλλα πρωτοδικεία της χώρας, εκτός αυτού της κεφαλαιονιάς, να εκδώσουν σχετικές αποφάσεις που να δικαιώνουν τους εργαζόμενους στην διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να πληρώσουν αναδρομικά. Η άλλη αφορά τον κίνδυνο των καταλογισμών εις βάρος των δημοτικών συμβούλων σε περίπτωση που κριθούν μη σύνομες οι αποφάσεις για προσλήψεις εργαζόμενων με δίμηνες συμβάσεις. Το όλο θέμα έχει δημιουργήσει αναστάτωση στους φορείς της αυτοδιοίκησης, καθώς μετά την κεφαλαιονιά αναμένονται οι αποφάσεις στις προσφυγές που έχουν γίνει από υπαλλήλους του Δήμου Καλαμάτας και Πειραιά. Η τοπική αυτοδιοίκηση στερείται 65% των πόρων και μάλιστα το 2017 θα φτάσει στο 70%. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι θα πρέπει να δίδεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι σε ό,τι αφορά την Καλαμάτα, το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος στους δημοτικούς υπαλλήλους που έχουν προσφύγει αγγίζει τα 23 εκατομμύρια ευρώ. Από την επιστολή της νομικής υπηρεσίας του Δήμου προκύπτει ότι έχουν ασκηθεί αγωγές εργαζομένων και τρίτων κατά του Δήμου για αποζημιώσεις συνολικού ποσού 23 εκατομμυρίων περίπου, για τις οποίες δεν γίνεται εκτίμηση της πιθανής έκτασής τους. Επειδή στην παρούσα φάση του ελέγχου δεν είναι δυνατή η εκτίμηση της τελικής έκτασης των αξιώσεων και των διεκδικήσεων των αγωγών αυτών, δεν έχει διενεργητή σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων, με συνέπεια διατηρούμε τη φύλαξη για τις πιθανές επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου. Μετά την απόφαση που ελήφθηκε αφορά στον Δήμο Κεφαλαινίας, οι δημοτικοί υπάλληλοι που δικαιώθηκαν προχώρησαν σε αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα με έτοιμα την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και κατάσχεση λογαριασμού του Δήμου ύψους πάνω από 300.000 ευρώ. Εγώ είμαι υπέρ των εργαζομένων, αλλά εφόσον οι μνημονιακοί νόμοι τους κατήρησαν τις αποδοχές και σήμερα δικαιώθηκαν από τα δικαστήρια και κατάσχουν το Ταμείο του Δήμου, ο Δήμος μας και οι υπόλοιποι Δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Πρέπει λοιπόν να μπουν από το κράτος. Το ζήτημα δείχνει να απασχολεί έντονα και τα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς η δικαίωση ανά την επικράτεια ανάλογων προσφυγών θα κοστίσει πολλά εκατομμύρια ευρώ.